Δείξαμε και χθες, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Χριστοφορίδη, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που προειδεάζουν για μια επιχείρηση καθαρά χέρια και για διαλεύκανση των σκανδάλων. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τις σχετικές αποκαλύψεις, πάλι με τον Γιώργο Χριστοφορίδη, μιλώντας για το ΚΕΙΛΚΝΟ. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Είπαμε και χθες ότι μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού ήρθε μάλλον η ώρα για κάποιους να ανησυχούν. Για κάποιους που θα πρέπει να περιμένουν ένα δύσκολο φθινόπωρο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης για το ΚΕΙΛΚΝΟ. Θα δούμε αναλυτικά και κατά έτος τι συνέβαινε εκεί στα γραφεία του ΚΕΙΛΚΝΟ στο Μαρούσι. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι έχουν αρχίσει τα όργανα, Γιώργο. Και είναι ακόμη Αύγουστος. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις κάρτες και να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες μόνο πριν βγούμε από τα μνημόνια, στις 6 Αυγούστου, παρέδωσαν την έκθεσή τους, την πραγματογνωμοσύνη τους, οι τρεις ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που ορίστηκαν ως πραγματογνώμονες από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση των σκανδάλων στον χώρο της υγείας. Μιλάμε για την υπόθεση του ΚΕΙΛΚΝΟ. Και ποιο ήταν το αντικείμενο αυτών των πραγματογνωμόνων, να το πούμε με απλά ελληνικά, να εντοπίσουν τυχόν διαφορές επί των απολογισμών που κατέθετε το ΚΕΙΛΚΝΟ κάθε χρόνο στο Υπουργείο Υγείας, όλα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τα πραγματικά δεδομένα. Δάνεια, επιχορηγήσεις, τραπεζικές καταθέσεις, τα πάντα όλα. Με άλλα λόγια, η δουλειά των πραγματογνωμόνων ήταν να συγκρίνουν πόσα λεφτά υπάρχουν πραγματικά στα ταμεία του ΚΕΙΛΚΝΟ και πόσα θα έπρεπε να υπάρχουν. Και τα κατέγραψαν. Ας πάμε να δούμε τι βρήκαν, ποια είναι τα πορίσματά τους. Από το 2007 έως το 2009, οι όποιες διαφορές είναι περιορισμένες, γι' αυτό και δεν τα έχουμε συμπεριλάβει στην κάρτα μας. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον κομμάτι ξεκινά το 2010, με το πρώτο μνημόνιο. Τη χρονιά αυτή, λοιπόν, του 2010, τι μας λένε οι πραγματογνώμονες, ότι τα ταμιακά διαθέσιμα που θα έπρεπε να υπάρχουν, σύμφωνα με τους λογαριασμούς, με τα λογιστικά στοιχεία του ΚΕΙΛΚΝΟ, είναι 196 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο ήταν το τραπεζικό υπόλοιπο, πόσα λεφτά βρέθηκαν στους λογαριασμούς του φορέα, 151.949, να πούμε 152. Η διαφορά, το έλλειμμα, τα λεφτά που θα έπρεπε να υπάρχουν στην τράπεζα, στο υπόλοιπο των λογαριασμών, σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία, αλλά δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, είναι 44 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε πόσα λείπουν το 2011. Λείπουν 17 εκατομμύρια ευρώ. Το 2012 λείπουν 16,7, κοντά 17 εκατομμύρια ευρώ επίσης. Πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε τα επόμενα χρόνια. Το 2013, λοιπόν, πάλι κάνοντας την αφαίρεση των χρημάτων που λένε τα βιβλία ότι υπάρχουν και των χρημάτων που πραγματικά υπάρχουν, λείπουν 19, κοντά 19 εκατομμύρια ευρώ. Το εντυπωσιακό και επίσης άξιο διερεύνησης είναι το 2014 που έχει 7 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το τι γινόταν μέσα στο ΚΕΙΛΚΝΟ, σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, βρέθηκε παραπάνω χρήμα, παραπάνω διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από αυτά που νόμιζαν ότι είχαν σύμφωνα με τα βιβλία τους. Για το 2014 αυτά, γιατί όπως δείξαμε πριν, αγνοούνται αρκετές δεκάδες εκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι? Αυτό, λοιπόν, είναι βασικό, το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης της πραγματογνωμοσύνης. Ότι οι υπολογισμοί το λένε ως εξής, δεν παρουσιάζουν με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία των εισπράξεων, παύλα πληρωμών. Παράλληλα, υπογραμμίζουν και την έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών και στοιχείων, μιλούν δηλαδή για αναξιόπιστους απολογισμούς και ανεπαρκή τρόπο κατάρτισης. Πόσο ανεπαρκή, θα το δούμε στην τελευταία μας κάρτα, την τρίτη κάρτα. Είναι τόσο ανεπαρκής ο τρόπος που, ακόμα και αν συνυπολογίσουμε, δηλαδή προσθέσουμε θετικά τα 7 εκατομμύρια του 2014, που ήταν περισσότερα τα χρήματα από αυτά που νόμιζαν ότι είχαν, υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή αγνοούνται χρήματα, υπάρχει μια μαύρη τρύπα 89 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, και πρέπει να το τονίσουμε, διότι ακόμα και αν συνυπολογιστεί το συν 7, που επίσης είναι μια απόκληση, που επίσης δεν εξηγείται και θα έπρεπε να ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πώς βρέθηκαν περισσότερα χρήματα, πώς γίνεται να συμβεί αυτό, το ποσό είναι τεράστιο. Κοντά 90 εκατομμύρια ευρώ μαύρη τρύπα. Τα λεφτά είναι πολλά, το ξαναλέω. Εδώ πρέπει να αντιστοιχηθούν οι χρονιές και οι μαύρες τρύπες αναχρονιά με τους αντίστοιχους υπουργούς και αυτοί οι άνθρωποι να κληθούν να μας απαντήσουν σε κάποιες νομίζω αυτονόητες και εύλογες ερωτήσεις. Πώς γίνεται στο τέλος της κάθε χρονιάς να μην έβλεπαν την τρύπα που με μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης για όλα τα χρόνια και ανά έτος διαπίστωσαν οι ορκωτοί ελεγκτές. Πώς γίνεται να μην φαινόταν στους αρμόδιους υπουργούς ότι δεν μπορούσαν να έχουν μια σαφή εικόνα των οικονομικών, του φορέα, τον οποίο επόπτευαν.
Μήπως τότε είχαν εικόνα, είναι ένα άλλο ερώτημα. Αν είχαν εικόνα τότε και τώρα δεν υπάρχει αυτή η εικόνα για το πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, τότε είναι σαφές ότι τα όποια αρχεία καταστράφηκαν εκ των υστέρων. Αν μπορούσαν και τότε να έχουν εικόνα, δεν τους φαινόταν περίεργο. Μείον 89.362.162 ευρώ. Να προσθέσω τέλος, για να κλείσουμε την παρουσίαση του θέματος, ότι θυμάμαι τα στελέχη και κάποιους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του Κερνό να επιτίθενται τότε στον Παύλο Πολάκη για έναν υπολογισμό που έκανε στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής. Τώρα άργε, αναρωτιέμαι, που παρουσιάστηκε στις 6 Αυγούστου, όπως είπαμε, αυτή η έκθεση, τι θα κάνουν, θα επιτεθούν στους ορκωτούς λογιστές? Όλα αυτά δείχνουν, Γιώργο, ότι το θερμό φθινόπωρο που προβλέψαμε από χτες έχει αρχίσει να έρχεται ήδη από τον Αύγουστο. Και φαντάσου τι ακόμα έχουν να δουν τα μάτια μας. Ένα φθινόπωρο που πολλές φορές, με βάση και τις αποκαλύψεις που κάνεις, Γιώργο Χριστοφορίδη, θα μας απασχολήσει το κλασικό πια ερώτημα στην πολιτική: πού πήγαν τα λεφτά? Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ.